Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με το 4387 του 16, εκτός από τις μεγάλες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των ασφαλισμένων, με το διαχωρισμό της σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του συντάξιμου μισθού, την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, που είναι βέβαια δικό σας έργο, την αύξηση των ορίων ηλικίας 67, την κατάργηση ουσιαστικά των υποχρεωτικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις, τις οποίες όλες βέβαια σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο επανανομοθετείται, εισάγει τη διάκριση για όσους δεν έχουν 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται και οι ομογενείς βέβαια, για τους οποίους προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός, είχε δεσμευτεί για την απάλληψη αυτής της ρύθμισης. Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 που αναφέρεται στην Εθνική Σύνταξη, στη δεύτερη παράγραφο προβλέπει: δεύτερο, ειδικά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γύρατος κατά 1/4 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Με τη ρύθμιση αυτή, ιδιαίτερα την προϋπόθεση των 40 ετών, καταδικάζεται εργαζόμενους που έκτισαν όλες τις υποδομές της χώρας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αεροδρόμιο, που σακατέθηκαν στα έργα και στις οικοδομές, αλλά και σε άλλους τομείς οικονομίας, στον τουρισμό και αλλού, πολλοί από αυτούς με εργασία από το 1992, να τους χορηγείται τελικά Εθνική Σύνταξη ψίχουλα. Έχουμε βάλει ένα παράδειγμα στην ερώτηση, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Ένας που καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης το 2017 με 15 ετία και 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα παίρνει σύνταξη εθνική 215,62 ευρώ. Δηλαδή 129,38 ευρώ λιγότερα από αυτόν που η γενική όρη του ασφαλιστικού προβλέπει τα 345 ευρώ. Ένας επίσης που καταθέτει με 20 ετία το 2019 με 27 έτη στη χώρα μας, αυτός παίρνει 259 ευρώ, 124 ευρώ λιγότερα εθνική σύνταξη από τον ίδιο ασφαλισμένο που δουλεύαν στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο μισθό, τα ίδια χρόνια. Η ρύθμιση αυτή, πέρα του ότι χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη και εισάγει διακρίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων. Το ερώτημα, κύριε Κατσότη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρά τις υποσχέσεις για διόρθωση από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει να εφαρμόζει το άρθρο 7 του 4387 του 16, που δεσμευόταν ότι θα καταργούσε. Σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να καταργήσετε αυτή τη διάκριση περί του χρόνου διαμονής στην Ελλάδα του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, και να διασφαλίσετε τις ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε όλους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτημα το οποίο θέτει ο κύριος Κατσιώτης είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Κρίσιμο και σημαντικό, και οφείλω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας να αποκαταστήσω την αλήθεια για ένα ζήτημα το οποίο γίνεται και επίκαιρο, καθώς σε λίγες μέρες από σήμερα έρχεται στη Βουλή η μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα αφήσει βαθύ το αποτύπωμά της, καθώς αποκαθιστά αδικίες. Μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση η οποία για πρώτη φορά θα συνοδευτεί από αναλλαγιστική μελέτη, η οποία θα δείχνει πρώτον ότι το σύστημα εκπληρώνει όρους βιωσιμότητας μέχρι το 2070. Δεύτερον, ότι πολύ σύντομα η συνταξιοδοτική δαπάνη της Ελλάδος θα είναι στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών ως προς το ΑΕΠ. Κάτι που σημαίνει ότι αποκτούμε επιτέλους ένα υγιές, βιώσιμο, ελκυστικό, σταθερό ασφαλιστικό σύστημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με προοπτική μέλλοντος. Και το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, που έμπαινε στους Έλληνες πολίτες και κυρίως στα νέα παιδιά: θα πάρω σύνταξη? Η απάντηση είναι ναι, θα πάρω σύνταξη. Μια αξιοπρεπή σύνταξη, η οποία θα βγει από ένα ασφαλιστικό σύστημα σταθερό, υγιές, που όλοι μπορούν να εμπιστευτούν και πάλι τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Δεύτερον, το ερώτημα που κάνει ο κύριος Κατσιώτης
Ευθέως το απαντάω, στη βάση του ερωτήματος που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να δώσουμε σε όλους σύνταξη ανεξαρτήτου ελληνικής υπηκότητας. Λέω λοιπόν, κύριε Γατσιό, το εξής. Από το 2010, πολύ σωστά, στην πρώτη κοινή ασφαλιστική μεταρρύθμιση, είχε έρθει η έννοια της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Νόμος Λοβέρδου Κατρούγκαλου, νόμος Λοβέρδου Κουτρομάνη. Στη συνέχεια, ως υπουργός, το 2012-2014 το κράτησα. Το κράτησε και ο νόμος Κατρούγκαλου. Και επαναλαμβάνω, το κρατάει και η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, γιατί είναι σωστό. Είναι σωστό διότι η εθνική σύνταξη έρχεται να δώσει στους Έλληνες πολίτες μία προνοιακού χαρακτήρα οικονομική ενίσχυση. Στους Έλληνες πολίτες, προνοιακού χαρακτήρα για να ενισχύσει τη σύνταξή τους. Και το ανταποδοτικό κομμάτι είναι αυτό που εμείς βελτιώνουμε τώρα και αφήνουμε πίσω τον νόμο Κατρούγκαλου και το κάνουμε το σύστημα ανταποδοτικό, έτσι ώστε κάποιος να μένει παραπάνω χρόνια. Προσέξτε όμως, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, αυτή η εθνική σύνταξη πληρώνεται από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Κάντε ένα απλό πολλαπλασιασμό. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι επί 3,84, αν πούμε ότι όλοι πάνε στα 20 χρόνια και στα 62, μας βγάζει ένα νούμερο επί 12 μήνες 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία τα βάζει ο κρατικός προϋπολογισμός, είναι εκτός εισφορών από αυτά που πλήρωσε κάποιος στην εργασία του. Ποιος θα πληρώνει αυτά, κύριε Γατσιώτη? Ξέρετε, θα πάρουμε κάποια ενίσχυση από κάποιο κράτος? Θα μας δώσει κάποιο κράτος να πληρώνουμε εθνική σύνταξη για όλους, όπως λέτε? Επειδή όμως έχει και ένα υπαινιγμό μέσα η ερώτησή σας και κλείνει το μάτι στους Έλληνες βορειοϋπηρώτες, θα απαντήσω στη δευτερολογία μου για τους Έλληνες βορειοϋπηρώτες. Και κάτι ακόμα. Ποτέ ο Πρωθυπουργός δεν δεσμεύτηκε για το σύνολο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε της χώρας μόνο για το κομμάτι των Ελλήνων βορειοϋπηρωτών, το οποίο θεώρησε για λόγους εθνικής συνείδησης ίδιας ότι πρέπει να το αποκαταστήσουμε. Θα το πω στη δευτερολογία μου. Δεν με εκπλήσει η απάντηση του Υπουργού. Εξάλλου το πρωί ο κύριος Πρωτοσάλτη, σαν εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, έδωσε απάντηση σε αυτό το ερώτημα που έχουμε σήμερα και αναφέρθηκε στους ομογενείς από την Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι έχουν και το απόγευμα συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος, αναφέρθηκε και στην δέσμευση του Υπουργού ότι σε δεύτερη φάση, σε άλλο νομοσχέδιο, θα λύσει το θέμα. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Πρωτοσάλτε. Φαντάζομαι ότι αυτό θα απαντήσει στη δευτερολογία του ο κύριος Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, λέτε για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έρχεται. Πρέπει να σας πω ότι η μεταρρύθμιση που έρχεται δεν είναι άλλη από τον νόμο του Κατρούγκαλου, που βέβαια απέκτησε και δεύτερο νονό και ονομάστηκε αυτό, ονομάζεται τώρα αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι. Αυτός είναι ο νόμος που έρχεται. Διατηρεί τα πάντα. Αυτό που ονομάστηκε νόμος Λεμιτόμος, αυτό που λέγαμε Ψαλιδοχέρης, εσείς είστε ο μεγαλύτερος τώρα. Γιατί πέρα από αυτό, μετά από εδώ, είναι γνωστό ότι θα πάτε να μιλήσετε στην Ένωση των Επαγγελματικών Ταμείων. Αυτό προωθείτε. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Προωθείτε το μοντέλο Πινοσέτ, τους τρεις πυλώνες, την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, όπου θα δίνει εισφορές, θα ξέρει τι εισφορές δίνει ο εργαζόμενος, ιδιαίτερα ο νέος και η νέα, όμως δεν θα ξέρει ποτέ πίσω τι θα πάρει. Γιατί όλα αυτά θα είναι στην αγορά. Θα παίζετε στον τζόγο, στα διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα. Του λέτε να επενδύσει τις εισφορές τους σε χαμηλού ρίσκου, σε μεσαίου και υψηλού. Θες υψηλή σύνταξη? Θα τα πείτε στο νομοσχέδιο, στην ερώτηση, κύριε, τώρα. Στην ερώτηση, σε αυτή είμαι. Λοιπόν, επειδή και ο κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μου κάνατε μια παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, που είναι άδικη, γιατί και ο Υπουργός απάντησε γενικά. Και εμένα μου δεν μου επιτρέπετε να απαντήσω γενικά. Αυτό είναι άδικο, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν σας το απαγόρευσα. Λοιπόν, είπα, όχι, για να μην χάνουμε το χρόνο. Η παρατήρησή σας τη βλέπει ο κόσμος. Και δεν είναι σωστό. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν εδώ έχουμε μπροστά μας, αν θέλετε, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως είπατε, η απεργία στις 18 του μήνα δίνει απάντηση. Δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία σε όλη την Ελλάδα θα απαντήσουν σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρετε. Γιατί το ξέρουν πολύ καλά, το διάβασαν, γνωρίζουν ποιοι είναι τα θύματα της πολιτικής σας και θα δοθεί απάντηση την 3η 18 Φλεβάρη. Και βέβαια με κλιμάκωση παραπέρα. Κύριε Υπουργέ,
λέτε πληρώνει από την τσέπη του ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή αυτοί δεν είναι φορολογούμενοι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι φορολογούμενοι. Αυτός που έχει, για παράδειγμα, 27 έτη διαμονής, δεν φορολογείται. Και αυτός δηλαδή που έχει πάλι 27 έτη χρόνια δουλειάς, αυτός δεν φορολογούταν το ίδιο. Γιατί λοιπόν λέτε ότι αυτός που φορολογείται και είναι Έλληνας πολίτης απέναντι στην Εθνική Σύνταξη, αλλά αυτός που φορολογείται και δεν έχει 40 χρόνια διαμονής, δεν θα πάρει τη διασύνταξη. Τι διάκριση είναι αυτή? Τι ρατσισμός είναι αυτός σε έναν εργάτη ο οποίος έκτισε το αεροδρόμιο, έκτισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκτισε τα πάντα εδώ και του λέτε ότι δεν φορολογήθηκε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Πού στηρίζετε αυτή τη θέση σας? Απορώ δηλαδή με... Τι κάνετε τώρα? Λέτε στον Έλληνα, ξέρετε κάτι, μην συμφωνείτε με αυτά. Ο εργάτης αυτός δεν είναι Έλληνας, είναι κάπου από κάπου αλλού. Για πέστε μου, ποια είναι η διαφορά? Φορολογείτε ναι ή όχι? Ο διαχωρισμός, λέτε, έγινε από σας, μπράβο σας, το λέω ειρωνικά βέβαια, και λέτε ότι δεν μπορεί να δοθεί σε όλους ανεξαρτήτως υπηκότητας. Και λέω ξανά, γιατί? Γιατί? Ωραία. Αυτή η διάκριση, ενώ φορολογείται και ο ξένος εργαζόμενος που είναι εδώ, πέρα από τον Βορειοϋπηρώτη, που βεβαίως είναι ομογενής, πέρα από τους άλλους που, αν θέλετε, τους χαϊδεύετε. Κύριε Κατσότη, κλείστε παρακαλώ. Πηγαίνετε από κοντά, τους έχετε για πελατεία εκλογική. Πέρα από αυτούς υπάρχουν και οι εργαζόμενοι συνολικά, οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν υποστεί τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, που εσείς, όπως φαίνεται, δεν θέλετε να την αλλάξετε. Εμείς πάλι θέλουμε να ακούσουν οι ομογενείς και οι ομογενείς που έχουν τα πόδια στη συγκέντρωση, και τους καλούμε και αυτούς στις 18 του μήνα να είναι στη συγκέντρωση, όπου θα διεκδικούν και αυτοί το αίτημά τους.